Το Βάστα Ρόμελ που λέγανε στην κατοχή δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό των μέσων. Βάστα Τόμσεν ήταν. Και μετά στο δημοψήφισμα. Είναι αστείο δηλαδή. Μόνο και μόνο να δείξεις με υπότιτλους στον κόσμο έξω τι λέγανε. Το Sky. Δεν θυμάμαι κάποια στιγμή, μάλιστα είχε πιάσει μια φωτιά και ήταν η φωνή της Χούκλη στο Λαντένα να δείχνει τη φωτιά και να έχει το πρόσωπο το δικό μου και να λέει θα καταστρέψουν όλα στην Ελλάδα αυτή. Με το δάσος να καίγεται. Δηλαδή. Αυτό γύρισε Μπούμερα. Του γύρισε Μπούμερα. Αυτό θέλω να πω, ότι έχουν καταφέρει να φτιάξουν μια νέα Σοβιετία. Η Σοβιετία τι είχε, τι ήταν το βασικό χαρακτηριστικό της Σοβιετίας. Ότι όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης λέγανε το ίδιο πράγμα. Την ίδια γραμμή. Και κανένας δεν τα πίστευε. Ούτε τα μέλη του κόμματος. Δηλαδή, κανένας κομμουνιστής μέλος του κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης δεν έπαιρνε την Πράβδα να δει τι γίνεται. Μπορεί να έπαιρνε την Πράβδα να δει πώς η Κεντρική Επιτροπή πώς θα πω κλείνει. Ποιος κερδίζει τον αγώνα μέσα στο Πολιτπυρό. Έχουμε αυτό το σκηνικό. Το σκηνικό μιας πλήρης ομοιομορφίας. Δηλαδή, ακόμα αν πάρεις την Καθημερινή και την Αυγή, γράφουν το ίδιο πράγμα. Πια. Με μόνη διαφορά είναι ότι ο ένας αναδεικνύει το Μητσοτάκη και ο άλλος αναδεικνύει το Τσίπρα. Αλλά η πληροφόρηση για την αξιολόγηση, για το Δουνουτού, για τη Μέρκελ, για τον Τόμας Βίζερ, για τις επικουρικές, για το ασφαλιστικό, για το μεταναστευτικό, είναι ίδιο. Ακριβώς το ίδιο. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι η σοβιετική γραμμή. Η Σβέστια και η Πράβδα πάντα είχαν μια διαφοροποίηση για να δικαιολογείται ότι είναι δύο διαφορετικές εφημερίδες. Αλλά δεν υπάρχει καμία διαφορά. Εδώ δεν έχουμε νέο φιλελεύθερο στην Ελλάδα. Γελατζή είναι όλοι. Ένας νέο φιλελεύθερος ποτέ δεν θα υπέγραφε το μνημόνιο. Ξέρεις. Ποτέ. Ποτέ. Γιατί ένας νεοφιλελεύθερος δεν πιστεύει στα κρατικά δάνεια. Και σου λέει, δεν το υπογράφω. Θα το υπέγραφε ποτέ ο Χάγεκ ή η Θάτσερ. Ποτέ. Έχει και τόση κρατική εμπορία μέσα που. Τίποτα. Δεν υπήρχε πιθανότητα νεοφιλελεύθερος να πει. Ας είπε νεοφιλελεύθεροι είναι και ένα καλό έχουν στα ζητήματα των ανθρώπινων δικαιωμάτων είναι σωστοί. Δεν πιστεύουν στα σύνορα. Ο Ρον Πολ, ας πούμε, ο ακροδεξιός libertarian στην Αμερική που θέλει να καταργήσει το Medicare, το Medicaid, το στρατό, την κυβέρνηση κτλ. Έτσι. Το μόνο πράγμα στο οποίο λες, μπράβο παιδί μου, γεια στο στόμα σου, πρέπει να πέσει, λέει, το τείχος μεταξύ Μεξικού και Αμερικής. Πρέπει να σταματήσουν οι επεμβάσεις του Αμερικανικού στρατού στη Μέση Ανατολή. Αυτή είναι η νεοφιλελεύθερη. Η δική μας στήλη. Η αλατζή. Εδώ έχει ο Στέφανος Μάνος και ο Ανδρέας Αναγιανδρέοπουλος είναι οι μόνοι νεοφιλελεύθεροι που είχαμε. Ο Στέφανος Μάνος είναι ένας βιομήχανος που δεν ήθελε να είναι βιομήχανος και πούλησε τη μηχανία του για να γίνει πολιτικός. Έτσι. Και μετά υποστηρίζει το μνημόνιο. Και πρέπει να σου πω ότι είχαμε πολλές συζητήσεις με τον Τζέρεμι και με τον Τζον γι' αυτό. Και αυτό που προσπάθησα να του περάσω είναι η γραμμή ότι αυτό το οποίο γίνεται το δημοψήφισμα τώρα είναι μία ενδοσυντηρητική διαμάχη η οποία τραβάει από το 85 και ο Κάμερον είχε ανακοινώσει 5 χρόνια τώρα πριν από 6 χρόνια θα κάνει το δημοψήφισμα μόνο και μόνο για να κερδίσει 5 χρόνια ηρεμίας λέγοντας στους ευρωσκεπτικιστές μη φωνάζετε, έλατε να δουλέψουμε μαζί στην κυβέρνηση και κερδίσουμε τις εκλογές το 17, 16, 17 θα σας κάνω ένα δημοψήφισμα και εκεί θα κερδίσετε αν μπορείτε. Ο μόνος λόγος που γίνεται το δημοψήφισμα είναι για να ηρεμήσουν τα πνεύματα εντός του συντηρητικού κόμματος τα προηγούμενα 5-6 χρόνια. Και αυτό που προσπάθησα να πείσω τον Τζέρεμι είναι ότι το Εργατικό Κόμμα πρέπει να βγει δυναμικά και με έναν τρόπο που να είναι και λίγο και κάπως, αν θέλεις, αντιφατικός. Δηλαδή, η γραμμή που ακολουθούμε, και λέω ακολουθούμε γιατί συμμετέχω σε αυτήν την καμπάνια τώρα πολύ. Έτσι, ήμουν εκεί την περασμένη εβδομάδα, την προπέρασμένη εβδομάδα. Θα έχουμε ένα κοινό event στο Λονδίνο 28 Μαΐου για το δημοψήφισμα. Είναι η Βρετανία πρέπει να ανακτήσει τον έλεγχο της δημοκρατίας της. Ψηφίζουμε μέσα για να πολεμήσουμε τις Βρυξέλλες εκ των έσω. Οπότε
όταν ξεκινάς με το σύστημα του Brexit, το σύστημα του Brexit είναι «We have to reclaim our democracy». Οπότε αυτό το πήραμε και λέμε «We have to, Britain must reclaim its democracy by staying in to fight Brussels from within». Το οποίο ξαφνιάζει και κάπως και βγάζει το Labour Party από την ενδοσυντηρητική κόντρα. Ακόμα και εκείνοι οι οποίοι σου λένε ότι μα, η Ευρώπη διαλύεται, τι κάτσε τώρα και σε ασχολείσαι με τα ευρωπαϊκά, όταν εδώ πρέπει να κοιτάξουμε το σπίτι μας, πέφτει να μας πλακώσει. Ακόμα και σε αυτούς, αν γυρίσει και τους πεις ότι ξέρεις κάτι, μπορεί και όντως να έχεις δίκιο. Μπορεί όντως αυτό το ευρωπαϊκό εγχείρημα να καταρρεύσει. Οι πιθανότητες είναι ότι θα καταρρεύσει. Αλλά η δική μας η προσπάθεια της ενοποίησης θα αποδώσει καρπούς που θα έχουν όφελος ακόμα και αν καταρρεύσει. Θα δημιουργηθούν bonds μεταξύ μας, διασυνοριακά bonds, τα οποία θα φανούν πολύ χρήσιμα πολιτισμικά και πολιτικά. Έτσι. Θα φανούν πολύ χρήσιμα μετά την κατάρρευση αυτού του πράγματος. Εμείς προσπαθούμε να μην καταρρεύσει αυτό το πράγμα. Αλλά αν καταρρεύσει, θα είμαστε πολύ καλύτερα αν έχουμε χτίσει αυτούς τους δεσμούς παρά. Αυτά είναι από τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούμε. Πώς γίνεται να κάνεις ένα κύμα στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή? Έλατε. Κοίταξε, δεν το σκεφτήκαμε ότι θα κάνουμε ένα κίνημα. Ο τρόπος που έγινε είναι ο εξής. Εντελώς τυχαία και πολύ αργά, βασανιστικά, ως μια εξελεκτική διαδικασία. Βρίσκομαι να είμαι εκτός κυβέρνησης, να βλέπω ότι περνάγανε στα μνημόνια και να τα έχω πάρει πάρα πολύ άσχημα. Και άρχισα να δημοσιοποιώ εκτός Ελλάδας τι γινόταν εδώ. Γιατί απέξω δεν καταλαβαίνω, ούτε όχι ότι δεν το καταλαβαίνω, εδώ κάτι καταλάβαινε ο κόσμος, έξω δεν καταλαβαίνω τίποτα. Και άρχισα τότε να παίρνω το MOU, το Memorandum, το γνωστό μνημόνιο, να το κάνω annotated, να του βάζω επεξηγήσεις, να το στέλνω έξω και είδα ότι υπήρχε φοβερό ενδιαφέρον. Στο σημείο που είχα απίστευτα πολλές προσκλήσεις, και είχα προσκλήσεις και αυτό ήταν το ενδιαφέρον να μιλήσω, από αναρχικούς, κομμουνιστές μέχρι τραπεζίτες. Μέχρι το City του Λονδίνου. JP Morgan κτλ. Morgan Stanley. Σοβαρά σας λέω. Και έλεγα τα ίδια που έλεγα στην Ουμανιτέ, στο φεστιβάλ της Ουμανιτέ στο Παρίσι, έλεγα και στη Morgan Stanley. Αλλά verbatim. Και με χειροκροτούσαν και οι μεν και οι δε. Και λέω, εδώ κάτι γίνεται. Άμα σε χειροκροτούν οι κομμουνιστές και οι τραπεζίτες το ίδιο, για τα ίδια λόγια, λες ότι εδώ έχουμε βαθιά κρίση. Κάτι δεν πάει καλά, έτσι. Και όταν είδα ότι. Και συνειδητοποίησα ότι ο λόγος για τον οποίο υπήρχαν όλες αυτές τις προσκλήσεις είναι αυτό που σας είπα και πριν. Έκανα την αντιπαράθεση με την περίοδο της δικτατορίας. Στην περίοδο της δικτατορίας ήμουν πολύ μεγάλος, αλλά ήμουν αρκετά μεγάλος για να θυμάμαι. Όταν πηγαίναμε στο εξωτερικό, με συγγονείς μου κλπ., βλέπουμε μεγάλη αλληλεγγύη απέναντι στους Έλληνες Δημοκράτες. Έτσι. Τώρα δεν ήταν αυτό. Πραγματικά δεν ήταν αυτό. Μπορεί να νιώθαν κάποια αλληλεγγύη. Εδώ υπήρχε φόβος για τον εαυτό τους. Οπότε λες, ωραία. Άμα το νιώθουν ως δικό τους, δεν είναι μια εκπληκτική ευκαιρία να δημιουργήσουμε πόλους αντίστασης σε όλα αυτά που εισπράξαμε εμείς στην Ελλάδα, στο Παρίσι, στο Βερολίνο, στο Λονδίνο. Δεν σου το σκέφτεσαι αρχικά ως κίνημα. Πόλους αντίστασης. Έτσι. Και μετά λίγο προκύπτει η ιδέα αυτή. Και όχι ότι περιμένεις να πετύχει. Η ιδέα ξεκίνησε με ένα πολύ καλό φίλο, τον Σρέτσκο Χόρβατ, ένα Κροάτι, που καθόμασταν κάποια στιγμή, γιατί του έλεγα αυτά, που έκανε το φεστιβάλ του Σαπέρσι Φεστιβάλ στο Ζάγρεμπ, και μου λέει κάποια στιγμή, όταν, επειδή το συζητούσαμε αυτό, ότι πρέπει κάτι να κάνουμε, να ξεκινήσουμε με αυτό το πράγμα, να πάρει μπροστά κτλ. Αλλά φοβόμουν να κάνω κάτι, γιατί ακριβώς για τους λόγους που περιέχονται στο ερώτημά σου. Και έρχεται ο Σρέτσκο, ο οποίος είναι πιο πολύ άνθρωπος της πράξης, γιατί έκανε το Subversive Festival, και μου λέει: έχω κλείσει το Fox που είναι στο Βερολίνο 9 Φεβρουαρίου. Και δεν με ενδιαφέρει τι λες εσύ, ξεκινάμε τότε. Οπότε όταν έχεις ένα deadline effect και έναν τόπο, σκέφτεσαι, είναι το θέατρο αυτό, είναι σημαντικό θέατρο, γιατί ήταν το θέατρο που έχτισαν τα συνδικάτα. Δίπλα στα γραφεία του Λίγκε. Έχει μια ημερομηνία, λες: ωραία, πάμε, οκ, τι γίνει. Okay. Έτσι. Κάπως και εμείς τις κάνουμε το crowdfunding.